Πάμε τώρα σε μια περίεργη υπόθεση με πρωταγωνιστή ένα 15χρονο, ο οποίος έπεσε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του στο κενό. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Αθανασιάδη. Κατερίνα, νύχτα και ο 15χρονος βρέθηκε από τον δεύτερο όροφο στο κενό. Πράγματι σοκ για έναν πατέρα, για τον πατέρα του 15χρονου, ο οποίος μας μίλησε και μας είπε ακριβώς πώς έγινε το περιστατικό. Αργά χθες το βράδυ έπεσε όλη η οικογένεια για ύπνο, ο πατέρας, ο γιος και η κόρη, η μητέρα λείπει στο εξωτερικό για δουλειές και γύρω στις 3:40 τα ξημερώματα κάποιος άρχισε να χτυπάει επίμονα το κουδούνι. Στην αρχή δεν σηκώθηκε, το κουδούνι όμως συνέχισε να το χτυπάει κάποιος επίμονα 4-5-6 φορές. Έτρεξε λοιπόν τρομαγμένος και ο ίδιος να δει τι έγινε και κοίταξε από το θυροτηλέφωνο. Και είδε λοιπόν στην οθόνη τη μορφή του γιού του και μάλιστα τραυματισμένος. Είχε χτυπήσει δηλαδή το παιδί μόνο του το κουδούνι, είχε πέσει και είχε χτυπήσει καλώντας σε βοήθεια. Ανέβηκε πάνω, ήταν τραυματισμένο στο στόμα, στα χέρια, στη σπονδυλική στήλη και στον αυχένα. Τον μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο Βούλας. Το ρωτούσε συνεχώς τι ακριβώς έγινε. Ο νεαρός, ο 15χρονος, του έλεγε: δεν θυμάμαι πώς έγινε ακριβώς, δεν θυμάμαι πώς έπεσα από κάτω. Βρισκόμουν στην άκρη του μπαλκονιού, βγήκα λίγο έξω και ξαφνικά βρέθηκα στο κενό. Πήγε λοιπόν στο Ασκληπείο, κάλεσαν την αστυνομία η οποία εξετάζει τα στοιχεία που έχει στα χέρια της. Μετά μεταφέρθηκε εδώ στο Παίδων, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, πέρασε από το ακτινολογικό, από το χειρουργικό. Τώρα βρίσκεται στην μονάδα και βέβαια να πούμε το παιδί, επειδή είναι στην ηλικία των 15 ετών, είναι στην εφηβεία, η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία για να δει τι πραγματικά συνέβη. Λοιπόν, ένα πραγματικά περίεργο περιστατικό. Ευτυχώς όλα καλά με την υγεία. Από ό,τι φαίνεται, να σε ευχαριστήσω πολύ.